Είμαστε σε 24 ώρες απεργία στην εταιρεία Μαλαματίνα, διότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για επιχειρησιακή σύμβαση, για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης, απέλυσε 5 εργαζομένους. Άδικα, εκβιαστικά, για να μας βάλει να υπογράψουμε μια επιχειρησιακή σύμβαση που θα βασιζόταν μόνο στα επιδόματα. Με όρους που ήταν, θα έλεγα, ξεφτελιστικούς για τους εργαζόμενους. Είχε μάλιστα συγκεκριμένα μέσα έναν όρο που έλεγε ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλει, μονομερώς, η εταιρεία μπορεί να αφαιρέσει όποιο επίδομα θέλει. Εμείς είμαστε 30 χρόνια σωματείο, δεν επιτρέπουμε να γίνονται τέτοιες, να υπογράψουμε τέτοιες επιχειρησιακές συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία προχώρησε σε απειλητικά τηλέφωνα σε συναδέλφους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις. Ένα-δυο άτομα υπέκυψαν. Όμως καταγγείλαμε και στην επιθεώρηση εργασίας, διότι ασκείται ψυχολογική βία το να παίρνουν απόγευμα τηλέφωνο στα σπίτια για να τους λένε ότι μπορείτε να έρθετε να υπογράψετε ατομική σύμβαση. Ό,τι χειρότερο για έναν εργαζόμενο είναι η ατομική σύμβαση. Εμείς πιστεύουμε στη συλλογική δράση. Μας στηρίζουν όλος ο κλάδος αλλά και η εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε μέχρι να υπογράψουμε επιχειρησιακή σύμβαση η οποία θα τιμά και την ιστορία και της εταιρείας αλλά και την ιστορία του σωματείου και της εργατικής τάξης της Θεσσαλονίκης με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και με μισθούς ικανοποιητικούς. Ήδη, για να γνωρίζετε, εδώ και 3 χρόνια για να σωθεί η εταιρεία σε εισαγωγικά, επειδή ήταν σε δύσκολη θέση, έχουμε υπογράψει επιχειρησιακή σύμβαση με μείωση 20% επί των αποδοχών μας. Άρα 3 χρόνια τους έχουμε προσφέρει 20%. Αυτοί θέλουν να τα πάρουν όλα. Θα βρουν απέναντί τους και έχουν βρει απέναντί τους όλο το συνδικαλιστικό κίνημα και του χώρου, αλλά και του κλάδου, αλλά και όλες τις εργατικές τάξεις. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη που είναι το βασικό όπλο των εργαζομένων, τους συναδέλφους μας από τη Μαλαματίνα που δίνουν έναν αγώνα. Ένα δίκαιο αγώνα ενάντια στις απολύσεις αλλά και για την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης σε μια εποχή που οι προηγούμενοι αγώνες έχουν δείξει τον δρόμο. Θέλουμε να καταγγείλουμε και εμείς τις ευθύνες της εργοδοσίας και τις μεθοδεύσεις που προσπαθεί να διασπάσει την ενότητα των εργαζομένων μέσω την υπογραφή ατομικών συμβάσεων αλλά και το κλίμα τρομοκράτησης. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι η αλληλεγγύη των εργαζομένων δεν διασπάται. Θα είμαστε εδώ, θα συγχαριστούμε τους συναδέλφους μας μέχρι να νικήσει. Γιατί κάθε νικηφόρος αγώνας, κάθε χώρο δουλειάς είναι νικηφόρος αγώνας για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας.